Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast αφιερωμένο στο Greek Fantasy Challenge. Μαζί μου είναι ο Θάνο Ολούκο. Αν έχει φωνή από το match που... στο οποίο έκανε περιγραφή. Ήταν το καλύτερο match στην ιστορία τη Ευρωλίγκα. Τέσσερι παρατάσει. Δεν έχει ξαναγίνει. πρέπει να είσαι πιο κουρασμένο από του παίκτε. <laughs> 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 Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το έζησα στο έπακρο. Ήταν το απολαυστικότερο παιχνίδι που έχουμε δει στην ιστορία τη οργάνωση. Νομίζω ότι αυτό το match θα μείνει στο χρονοτούλα από τι ιστορίε και θα το κοιτάζουν γενιέ και γενιέ μετά λέγοντα ότι αυτό είναι το match, η επιτομή. Και όχι μόνο για τα όσα είδαμε, γιατί είδαμε και πολύ ωραίο μπάσκετ και από τι δύο ομάδε. Προ έκπληξή μα, γιατί η ΕΦΕΣ 2 24, ε, 24 ώρα πριν έχασε ε, και έχασε και εύκολα. Και έχασε και στη Βαλένθια. Και, και έχασε και στη Βαλένθια εύκολα. Έχετε το αξίδι και δεν περίμενε ότι θα κοντράρει τόσο πολύ τη Ρεάλ. Μια Ρεάλ που καλπάζει από την αρχή τη σεζόν. Και όμω την είναι μέχρι το τέλο. Είδαμε και τον Σεν Λάρκινγκ να κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι. Και έγιναν θάνο και πάρα πολλά ρεκόρ όπω συζητάγαμε πριν. Λάξ, τα έχει μπροστά σου. Ναι, Έτσι βέβαια. λίγο παιδί μου. Τα θα δούμε. λίγο ενδεικτικά να το πούμε. Λίγο ενδεικτικά. Λίγο ενδεικτικά. Ναι. Είπαμε ξανά ότι δεν έχει ξαναοδηγηθεί παιχνίδι τη Euroleague σε τρίτη παράταση. Εδώ είδαμε τέσσερι παρατάσει. Ακριβώ. 5.700. 210 αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα mm -hmm. και δεν είχαμε δει ποτέ τρίτη παράταση. 256 πόντι για το 130-126 είναι το ρεκόρ all time στην Ευρωλίγκα προφανώ. Προσπέρασε ένα παιχνίδι παναθηναικος Παναθυναϊκό 114-118 από τη σεζόν 2003-2004 mm -hmm. με αυτή την επίδοση το 256. Οι 130 πόντι τη Real είναι φυσικά ρεκόρ στην ιστορία τη ομάδα. Ομοίω και οι 126 πόντι τη ΕΦΕΣ. 105 rebound και, 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 για τις δύο ομάδες μαζί και αυτό ρεκόρ. Γενικά πάρα μα πάρα πολλά ρεκόρ. βάλανε για πρώτη φορά παίκτε τρεις από την ίδια ομάδα πάνω από 25 πόντους. Είδαμε τον το Μούσα, τον Ταβάρε, τον Καμπάτσο και τον Χεζόνια να βάζουν πάνω από 25 πόντους. Ε, νομίζω εντάξει, είναι ένα απλά μάτς που δεν χωράνε πολλά και δεν μπορείς να πας καν να ανατρέξεις τη στατιστική γιατί αυτά που έχουν γίνει, τα 53 λεπτά του Λάρκι, για ναι. παράδειγμα, είναι πράγματα που αδιανόητα, δεν θα τα ξαναδούμε ποτέ. Σίγουρα. Αλλά εμά τι μα συμφέρει τώρα, για να το φέρουμε στο podcast που κάνουμε. Αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, με αυτέ τι δύο ομάδε, την ΕΦΕΣ και την ΡΕΑΛ, την ΡΕΑΛ και την ΕΦΕΣ, και όλου του παίκτε που αγωνίστηκαν και, και στον Έξτρα Χρόνο και στι τέσσερι παρατάσει, ανέβασαν πάρα πολύ τα νούμερά του όσον αφορά το φάντασι. Και Άρα... Τώρα ακρίβηναν πάρα πολύ όλοι. Ακρι... Ε, τι να κάνουμε, Γάλλο μου. Και έχουν περάσει και γιορτέ, θα έχουμε εξοδέψει όλα τα λεφτά μα. Έτσι δεν έχουμε <laughs> μείνει με τίποτα τώρα. Και πραγματικά όποιο έχει ομάδα φάνταση και αυτή την αγωνιστική δεν πήρε κάποιο παίκτη από ρεάλ και θε, Καλύτερα να το σταματήσει <laughs> το άθλημα. <laughs> καλύτερα να το σταματήσει. Καλύτερα Εγώ το αφητικώς, σταματήσει. είχα. Είχε Είχα μόνο τον καμπάτσο αρχικά. Αλλά δεν είχα το Μούσα με το 45. Είχες... Έτσι. Μούσα. Δεν είχε. Λάρκιν. 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 Ναι, ναι. Είχα... Άρα τώρα Ασοβαρές λοιπόν Σοβαρέ αστοχίε. Έχουν ανέβει αρκετά. Στη... Βασικά έχουν ανέβει στη δεκάδα πλέον. αυτή που προαναφέραμε και ο Μούσα και ο Ταβάρε είναι στη δεκάδα. Και ο Καμπάτσο και ο Λάρκιν. Και ο Χεζόνια είναι ο νούμερο 9. Οπότε ε, του ανέβασε αρκετά. Τώρα αυτοί παιδιά μην κοιτάτε. Άμα δεν έχετε να πάρετε, μην πάρετε. Επίση να περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Οι παίκτε των δύο ομάδων να είναι και αυτοί πάρα πολύ κουρασμένοι από αυτό το μάτ που έχουν παίξει. Έχουν και μάτ στην Τουρκία και αντίστοιχα στην Ισπανία το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Η αξία τους είναι πάρα πολύ μεγάλη τώρα για το φάντασι, αν mm -hmm. κοιτάμε το παιχνίδι ω παιχνίδι, έτσι. Mm -hmm. Άρα εμείς τώρα εδώ που θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς που θα ακούσουν αυτό το podcast, τι θα μπορούσαμε να τους προτείνουμε, γιατί έχουν ακριβήνει αυτοί οι παίκτες, φυσικά όλοι θα θέλαμε να έχουμε τον Καμπάτσο στην ομάδα μα ή να έχουμε τον Μούσα, αλλά τι θα μπορούσαμε να τους να προτείνουμε... Σαν υποκατάστατα αυτών των παίκτων για την επόμενη σωστά. αγωνιστική. Δηλαδή, εσύ τι θα έπαιρνε, μου βλέπω, εγώ εδώ τώρα έχω μπει στην 20 30 στου 30, 30 πρώτου. Τι θα μπορούσαμε να, να βάλουμε, αν δεν μπορούμε να αγοράσουμε του παίκτε αυτού από, από αυτή την αναμέτρηση συγκεκριμένα. Ε, υπάρχουν αρκετέ επιλογέ. Το δίδυμο το ελληνικό, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση τη Φενέρ. Ο mm -hmm. Καλάθη και ο Παπαγιάννη, για παράδειγμα, δεν είναι τόσο ακριβή. Mm -hmm. Και τα τελευταία μάτσα παίζουν πολύ καλά, με εξαίρεση ένα τη Φενέρ από τα τελευταία. Είναι στο 9,7 η τιμή του Παπαγιάννη, στο 10,1 η τιμή στι εικονικέ μονάδε. Να εξηγήσουμε mm -hmm. και στου φίλου του Καλάθι. Ε, νομίζω εντάξει. Καμπάτσε στο 15,7 είναι μια, διαφο μια διαφορά πέντε μονάδων. Πέντε 5 ,5 μονάδων σε σχέση με τον Καλάθι. Ό,τι πληρώνει παίρνει κάποιε φορέ. Γενικά <laughs> στο Fantasy. Σωστό. σωστό. <laughs> ναι, νομίζω εντάξει. Υπάρχει και ο McIntyre ο οποίο είναι κοντά στο Triple W. <laughs> Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τον έχουμε δει να φτάνει ένα βήμα από το Triple W. Το πρώτο mm -hmm. τη ιστορία τη Euroleague. Mm -hmm. Νομίζω θα το δούμε φέτο από το McIntyre. Εννοείται. Εγώ πιστεύω και στα center, άμα πάμε λίγο πιο κάτω, αν δεν μπορεί να πάρει τα βάρε, πάρε φάλ. Μια χαρά τα πάει. Στο. Βάζει πόντου, παίρνει rebound, κάνει assist. Οπότε εκεί μπορεί να κάνει ε, ε, αυτή την επιλογή. Επίση για ένα guard πολυδιάστατο βοήθησα πάρα πολύ όσοι είχατε το walk-up και αυτή τη βδομάδα πήγε να κάνει triple double τύπο με 9 ε, πόντου, 9 assist. 7 rebound, αν δεν κάνω λάθο, ένα λάθο μόνο, 33 λεπτά παιχνιδιού. Ανεβαίνει ήταν που. πολύ καλό, ανεβαίνει, ανεβαίνει πάρα πολύ. Ε, ο Κάναν σκόραρε πολύ. Δεν ξέρω, επειδή έχει πέσει λίγο η τιμή του λόγω ποσοστών, μάλλον. Ξέρει τι γίνεται με τον Κάναν. Νομίζω ότι δεν είναι παίκτη φάνταση. Δηλαδή, επειδή παίρνει πολλέ προσπάθειε, τα άστοχα μετράνε mm -hmm. στο πλήν, στο φάνταση. Mm -hmm. Νομίζω γι' αυτό δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Mm -hmm. Από εκεί πέρα, να πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Αυτό ήθελα να πω. σε πρόλαβα. Όχι, παίρνει, ξεκινά. Ναι, ο Κέντρικ Νάν δεν έχει κάνει καθόλου καλό παιχνίδι. Και νομίζω ότι τέτοιοι παίκτε, θα μου το πει και εσύ Δώρα καλύτερα, επειδή είχε συμπαίκτριε και εσύ ίδια έπαιζε προφανώ μπάσκετ και ξέρει πώ είναι μετά από ένα κακό παιχνίδι, το πώ θέλει, άμα έχει την προσωπικότητα, να κάνει ένα revenge game. Ε, κοίταξε, ο Ναν, το συζητάγαμε και στην εκπομπή αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό παίκτη που παίρνει πάρα, πολύ, α, πάρα πολλέ προσπάθειε και είναι αποδοτικό. Είδαμε ότι, α πούμε, στα προηγούμενα παιχνίδια δεν σου τα ρεβολές σιγά σιγά αρχίζει και επειδή είναι παίκτη που θέλει να έχει την μπάλα στα χέρια του, δεν τη μοιράζεται όμω με τελικέ πάσε. Τη μοιράζεται με πάσε, αλλά όχι με τελικέ πάσε. Άρα δεν δημιουργεί πολύ, δεν έχει πολλέ assist. Έχει μεγάλο usage, δηλαδή παίρνει πολλά σουτ. Τα ποσοστά του ε, κάποιε φορέ δεν είναι καλά. Βάζει πόντου γιατί παίρνει πάρα πολλέ προσπάθειε. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι αυτέ οι προσπάθειε που παίρνει ε, βγάζουν μπροστά τον Παναθηναϊκό και του βοηθάει στην συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά στο φάντασι δεν ξέρω αν είναι καλή επιλογή γιατί οι αριθμοί του η πραγματική του αριθμή σε ποσοστό και αυτά δεν είναι τόσο καλή. Ο, δεν, δεν είναι μόνο το σκορ, είναι το ότι δεν παίρνει rebound, δεν κάνει κλεψίματα, δεν έχει τελικέ πάσες, Οπότε εκεί οι αριθμοί λίγο μικραίνουν. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί κάποιο τυχερό που είχε διαλέξει, α πούμε, βιλτόζα, σε αυτό το παιχνίδι Εννοείται. να έκανε, όπω το λένε, παπάδε. <laughs> <παπάδες. laughs> Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτε. Δηλαδή, γιατί να μην πάρει το grand. Και επίση, γιατί να μην πα για τον πάγκο σου, Γιατί υπάρχει και ο πάγκο στο Fantasy, mm -hmm. τον πάρα πολύ φθηνό Κώστα το αυτή την Σωστά. περίοδο, Σωστά. Για παράδειγμα. Που και αυτό μπορεί να σου δώσει ε, πράγματα, αρκετά Με 5 πράγματα. 5,3 έτσι. Mm -hmm. 5,3 μονάδε είναι για τον πάγκο σου, τα μάμου. Θα κατέβω κι άλλο μια και μιλάμε για πάγκο. Να πάμε λίγο πιο κάτω, να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να πάρουμε. Θα ε, ε, να να Είχα κοζέρ στον πάγκο. Είχε κοζέρ, ε. Ναι. Ήταν πολύ καλό γιατί είχε 5,3 μονάδε. Mm -hmm. Εντάξει, οκ, okay, δεν ήταν. Ο κορυφαίο του ντέρμπι, εννοείται δεν ήταν τη mm -hmm. ματσάρα, mm -hmm. αλλά ήταν και αυτό μαζί με του άλλου κοντά. Mm -hmm. Κοίταξε, ένα ακόμα παίκτη που παίζει σε ομάδα που κερδίζει, που κάνει πολλά πράγματα, αλλά το θέμα είναι αν θα τον πετύχει σε παιχνίδι που και θα σκοράρει αρκετά. Είναι ο Χάκετ. Που πάντα είναι μια καλή λύση. Γιατί παίζει άμυνα, κάνει κλεψίματα, κερδίζει φάουλ, ανεβ, ανεβάζει όλου του αριθμού στατιστική του, αλλά και πάλι είναι να τον πετύχει. Όπω καλό παίκτη ε, για το φάντασι που δίνει πάρα πολλά πράγματα ε, από το παιχνίδι του, γιατί είναι πολυδιάστατο, είναι ο τζελέγε. Σωστά. Το είδαμε και χθε. Πολύ επικίνδυνο παίκτη, παίρνει πάρα πολλά σουτ, αλλά έχει καλά ποσοστά και δίποντα και τρίποντα και rebound και κλεψίματα και φαου... κερδισμένα φάουλ που και αυτό ανεβάζει πάρα πολύ. Οπότε νομίζω και αυτό είναι καλή λύση. Θα πάω κι άλλο κάτω. Τώρα πριν πα κι άλλο κάτω, να σου βάλω μια παρένθεση στον πάγκο και να σε ρωτήσω τι γίνεται στη Μονακό και αν βλέπει κάποια ευκαιρία φάνταση. Α, βλέπω, θα σου πω κάτι, ξέρει ποιο έχει ανέβει. Τον κάναμε και συνείδηση. Οκ, okay, μπαγό Γιατί ξέρει, ε, ε, ε υπολογίζει να. Γιατί είναι και πολύ ακριβώ ο Μάικ Τζέιμ, είναι ακριβώ και ο Κόμπο. Αυτοί οι παίκτε ε, μπείτε να δείτε τη συνέντευξη πρώτα απ' όλα. Ναι, η συνέντευξη, παιδιά, να Γιατί έχει πει και ότι υπήρχε ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό. Αυτό το τυράκι θα σα τώρα και μπείτε να δείτε. Λοιπόν. Α, και τα υπόλοιπα. Που και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Ε, ε, υπόλοιπα. Ε, ε. Ε, ο Κίμπα Γουόκερ, λοιπόν, που ακόμη δεν είχε βρει τα πατήματά του, στο, με τον Ολυμπιακό όμω μέσα στο σεφ, έβαλε μεγάλα σουτ. Και ήταν αυτό που βγήκε μπροστά με μεγάλα τρίποντα. Έβαλε και ένα μάλιστα μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Βέβαια, ο Μιλουτίνοφ μετά τον εκδικήθηκε. Έφαγε ένα φιστίκι, να το πω έτσι πολύ απλά, μια και κάνουμε ένα podcast και δεν μα νοιάζει τόσο πολύ. Είμαστε <laughs> λίγο, λίγο... بιο... λίγο πιο. Λίγο πιο χαλαροί. Αλλά όντω νομίζω ότι ο Κέμπα Γουόκερ Γιατί δεν παίρνει πολλά σουτ, θα πάρει τι προσπάθειε που ξέρει ότι θα τα βάλει. Γιατί είναι και ένα παίκτη μην ξεχνάμε. Τέσσερι φορέ έχει, έχει, βρεθεί σε All-Star Game. Ένα παίκτη που αυτή τη στιγμή πιστέψτε με, εγώ πιστεύω, δεν ξέρω εσεί τι πιστεύετε, και εσύ ότι είναι και λίγο για την πλάκα του εδώ πέρα. Δηλαδή, με έχει, αχούν, 200 εκατομμύρια στην άκρη και σου λέει: Α πάω και στο, στη, στην Ευρώπη. Δεν είναι ιδέα, ειδικά και κοπερνάει και στο Μονακό. Τι άλλο είπε στη συνέντευξη, <laughs> Να δώσουμε και λίγο ακόμα τυράκι για το Μονακό και το ότι θέλει να μείνει εκεί. Ότι θα ήθελε να μείνει με το ίδιο group παικτών στη συγκεκριμένη. Ποιο δεν θα ήθελε. Τώρα εντάξει, μεταξύ μα. Δεν μα ακούει κανεί. <laughs> δεν θα ήθελε να μείνει στο Μονακό. Ε, πάμε να <laughs> και <δω>. να παίρνει <laughs> και τα εκατομμυριάκια σου. Λοιπόν, όλα μια χαρά. Οπότε νομίζω ότι είναι καλή επιλογή και παγόκ γιατί θα πάρει τα σουτ που το αναλογούν, κερδίζει φάουλ, βάζει δίποντα, βάζει τρίποντα. Στην άμυνα δεν θα κάνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά επειδή έχει Πολύ καλά ποσοστά στην, στην επίθεση. Πάντα θα είναι χρήσιμο να τον έχετε στον στο πάγκο. Σα που φτάσαμε να λέμε και μπακούκι για τον πάγκο. Αλλά τέλο πάντων. <laughs> ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι ακριβώ <laughs> για τον πάγκο, κάνουμε. αλλά για εκτό παίκτη, για παράδειγμα, ή και στην πεντάδα. Mm -hmm. Θα μπορούσε να μπει ο κόμπο να πούμε λίγο τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκτό Μονακό. Mm -hmm. Να δούμε μέχρι πότε θα είναι εκτός Μονάκο, γιατί όσο δεν παίζει ο Κόμπο, προφανώς ο James, ο Κέμπα, ο Λόιντ και οι υπόλοιποι ναι. στην περιφέρεια, ο Blossom Game, mm -hmm. θα έχουν περισσότερο χρόνο. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, και να πάμε και λίγο πάλι πίσω στον Ολυμπιακό, και ο Πίτερ είναι πολύ καλή επιλογή, διότι και αυτό έχει ανέβει και βλέπουμε πλέον ότι και στα δύο παιχνίδια και με Αρμάνι και με ε, Μονακό είχε και μεγάλη συμμετοχή στα rebound, στα κερδισμένα foul. Και νομίζω ότι όλα αυτά τον κάνουν έναν forward, τον οποίο μπορεί, ρε παιδί μου, να πάρει. Δεν είναι τόσο ακριβώ όσο είναι άλλοι στην, ε, στη δική του θέση. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και θέλω να ρωτήσω την άποψή σου, Δώρα, για το αν ο Πίτερ είναι ο καλύτερο σουτέρ, όχι μόνο άποψη, από άποψη ποσοστού αλλά και από απόψη τεχνική, που έχει περάσει ποτέ από τον Ολυμπιακό. Ε, κοίταξε, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Ε, νομίζω... Για ξένο παίχτη μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Στην υπάρχουσα ομάδα είναι ο καλύτερο σουτέρ από άποψη τεχνική. Για μένα ε, είναι πιο αξιόπιστο αυτή τη στιγμή από τον Κάναν. Πιο αξιόπιστο. Δηλαδή ξέρει ότι κάθε βράδυ θα σου βάλει τρία τρίποντα. Ε, άμα το ξέρει ότι ένα παίκτη θα σου βάλει κάθε βράδυ τρία τρίποντα, δύο, έστω και ένα, αλλά ξέρει να το σου βάλει ένα. Είναι αξιόπιστο. Ο Κάνον μα έχει δείξει στις προηγούμενε εβδομάδε ότι επειδή έχει αρχίσει και προσαρμόζεται η άμυνα πάνω του, γιατί είναι και. Ε, Πώ να το πω, μπορούμε να το αποδείξουμε και με τη λογική. Ότι φυσικά η καλύτερη αμυντική είναι κοντή. Να το πω έτσι. Είναι ναι, γκάρ. Πέριφερα. Άρα ε, πιο εύκολα θα μαρκάρουν τον Κάναν παρά τον Πίτερ. Τα περισσότερα τεσσάρια δεν είναι τόσο καλή αμυντική. Λοιπόν, άρα ο Πίτερ έχει περισσότερε ευκαιρίε να σουτάρει μόνο του. Να σε ταριστεί; από ό,τι έχει ο Κάναν. Άρα, έτσι κι αλλιώ, επειδή είναι και καλό σουτέρ, είναι αυτή τη στιγμή ο πιο, αξιο... πιο αξιόπιστο ε, σουτέρ του Ολυμπιακού. Τώρα, για τα περασμένα χρόνια ε, θέλει λίγο να το ψάξουμε, αν και πιστεύω ότι από άποψη τεχνική, από άποψη σουτ και όσον αφορά το 4. Είναι εγώ θα τον έβαζα μαζί με τον Βεζέγκοφ. Γιατί ο Βεζέγκοφ ο είναι πολύ καλό σουτέρ, στο τρίποντο ειδικά είναι, αλλά από άποψη τεχνική, ο Σάσα έχει το, τη, τη δική, του, τεχνική. Αν το πάμε σωστά, το χέρι, πώ είναι ο αγώνα, πώ φεύγει ναι, το ρελί ναι. και όλα αυτά. Ναι, ο Πίτερ έχει ένα φανταστικό. Να διδάσκεται σε σεμινάρια ναι. είναι ο τρόπο που σουτάρει. Ναι, ναι. Μια και μιλάμε για forward, νομίζω ότι στα forward υπάρχει μία ήρεμη δύναμη. Σεντεκέρσκης λέγεται, στην Πασκόνια, mm -hmm. ο οποίο κάνει θράψη στον τομέα του rebound. Είναι φοβερέ οι θέσει του με στο επίπεδο. Yeah. Και στα επιθετικά rebound είναι πάρα πολύ καλό ο Λιθουανό. Και νομίζω ότι ο λόγο που ο Ρογκαβόπουλο δεν παίζει όσο θα θέλαμε, ίσω εμεί οι Έλληνε, αν και τώρα τελευταία παίρνει χρόνο συμμετοχή από τον Ανδούσκο mm -hmm. Ιβάνοβιτ, λέγεται Σεντεκέρσκη. Ναι, όχι, είναι πολύ καλή επιλογή και νομίζω και σου καλά. Και παίρνει, πάει, πάει, πάει και στα rebound. Ε, παίζει και την αμυνά του, θα πάρει και τα κερδισμένα του φάουλ. Και αν μπορούσα να προσθέσω ένα, μια ακόμα επιλογή σε αυτή τη θέση, θα είναι ο Γιωάννη Τίμαν. Και πολύ undervalue παίκτη γενικά. Δηλαδή, μακάρι να μπει σε ελληνική ομάδα αυτό ο παίκτη. Δεν ξέρω γιατί δεν τον έψαξε καμία ελληνική ομάδα να τον πάρει. Θα ήταν ιδανικό στη θέση που, που, παίζει. Πήρε άλλο forward. Εντάξει. Από την άλμπα. Ε, ναι. <χει> δεν νομίζω να μπορούσαν να κάνουν την ίδια δουλειά. Βέβαια, να σου πω κάτι. Ο, ο Λουκ Σίγμα είναι πολύ καλό παίκτη. Τον έχουμε πετύχει, νομίζω, στη χρονιά που δεν, και δεν έχει ακόμα προλάβει να προσαρμοστεί στον Ολυμπιακό γιατί ήταν πολλά χρόνια σε άλλη ομάδα και είχε μάθει αυτό το σύστημα. Αλλά και νομίζω ότι έγινε και σε μια πορεία ε, ε ευθύνουσα καρδιά. ευθύνουσα στην πορεία του, γιατί είναι ένα παίκτη που έπαιζε πολύ με το μυαλό του, δεν ήταν και ήταν σούπερ αθλητικό. Ε, και μπορεί να τον έχει προλάβει πλέον η ταχύτητα και η αθλητικότητα όσο έξυπνο και οξυδερκή να είναι μέσα στο, στο παρκέ. Ο Γιωάννη Τίμαν όμω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Παίκτη τη Αλμπα. Ε, τον είδαμε και στο παγκόσμιο κύπελο. Ότι είναι ένα πολυδιάστατο ε, ψηλό που κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Πάντα πολύ, ε, πολύ καλό να τον έχει στην ομάδα του. Και οικονομικό. Και οικονομικός. Να σου πω τώρα, είδαμε την Αρμάνη Στα... Και επειδή βλέπω εδώ μπροστά μου, κάτω-κάτω στη λίστα, κάποιο που δεν έχει να ξοδέψει τίποτα. Σου λέει τα ρέστα μου, πού θα Είμα. τα παίξω, να πάρω κάτι στον πάγκο μου. Που αν μπει μέσα. Θα μου πει το νουτ. Ε? Το νουτ θα μου πει. Θα σου πω το νουτ την Πορτολάνη από την Αρμάνη. Ναι. Δηλαδή δεν πω τι κάνανε αυτοί. Και το νουτ να ξέρει, επειδή τον παρακολουθούσα και όταν έπαιζε στην. Αχ, που έπαιζε στην Τρέντο. Πού έπαιζε πριν από το. Βενέτσια. Στη Βενέτσια. Μαζί, τα κάναμε. κάναμε ναι, γιατί κάναμε μεταδόσεις. τα Ιταλικέ μεταδόσει και είχαμε. Το είχαμε χάσει κάποια βράδια. Λέγα <laughs> μπάσκετ. <laughs> που ήταν ένα παίκτη που κάνει κλεψίματα, παίζει άμυνα, κερδίζει φάουλ, κάνει τρίποντα, βάζει ευνηδιασμού. Είναι πολύ πολυδιάστατο και φαίνεται στη στατιστική του. Μπορεί να μην είναι αυτό που θα σκοράρει 15 πόντου, θα βάλει 6 πόντου, θα πάρει δύο κερδισμένα φάουλ, δύο ασίσ... Για λύση πάγκου ε, φθηνό παίκτη είναι ό,τι πρέπει νομίζω ο, ο, ο Τόνουτ και ο Μπορτολάνη που μπήκε μέσα γιατί έχει δει και από ιδέα από του υπόλοιπου ο, ο Μεσίνα και σου λέει και τον Μπορτολάνη μέσα να δω τι μπορεί να κάνει. Έχει τσαγανό το παλικάρι ο Μπορτολάνη και τα σουτ που παίρνει. Α, δεν, α... Συμβαδίζουν, θα πω εγώ, με την ηλικία του και με την mm -hmm. πείρα του. Mm -hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό να το βλέπουμε σε νεαρά παιδιά. Και μακάρι και εδώ στην Ελλάδα να δούμε και άλλα παιδιά να μην φοβούνται να σουτάρουν. Γιατί το πιο βασικό στο μπάσκετ είναι το να σουτάρει και να παίρνει προσπάθειε χωρί να έχει το κίνδυνο ότι δεν θα ξαναπέξει όλη τη σεζόν. Mm -hmm. Και θα βάλω κι άλλη μια διάσταση στην κουβέντα μα. Γιατί η Μπασκό είναι πλήρω στον Παναθηναϊκό, αλλά το έκανε με έναν παίκτη που εγώ σίγουρα θα ήθελα να τον έχω στην ομάδα μου και αναφέρομαι στο Τζίμα Μονέκε για την τρέλα που έχει για όλα αυτά. Έκανε και στην κινητικέ δηλώσει μετά, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Είναι το τι κάνει με στο γήπεδο. Γιατί εγώ πραγματικά δεν του το είχα. Άλλιε λέω, Δηλαδή, με ρώταγε στην αρχή τη χρονιά, ο Μονέκε θα κάνει αυτά τα πράγματα, σου έλεγα Α, εντάξει, δεν το έχει, άστο. Λέγαμε <laughs> για revenge games. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε για revenge season. Ναι. Ολόκληρη έτσι. Αυτά ναι. που έχει κάνει φέτο ο Μονέκε ενώ έχει φύγει κακήν κακό από τη Μονακό πέρυσι mm -hmm. που δεν τον ήθελε η διοίκηση. Τον έβγαλε στον πάγο, από πολύ νωρί μέσα στη σεζόν. Νομίζω ότι είναι ο ορισμό τη revenge season. Mm -hmm. Και αφού είπαμε, έχουμε πει για γκάρ, έχουμε πει για σουτέρ, έχουμε πει για forward, έχω πει τον φάλ αντί του Ταβάρε. Δώσε ένα playmaker. Δεν θα δώσω playmaker, θα δώσω άλλο ένα center και μετά θα δώσω εσύ playmaker. Okay. Θα δώσω άλλο ένα center που μου αρέσει πάρα πολύ φέτο. Βέβαια, μόνο όταν παίζει με τον Ροντρίγκε πιστεύω ότι είναι παραγωγικό. Αναφέρομαι στην Παριέ. Είναι πολύ καλό. Έχει αυτό το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη, να πάρει τα layup, να, ε, να κόψει μπάλε, ε, να πάρει rebound, ε, κερδίζει foul, ε, τελειώνει φάσει. Είναι καλό στα assist-receiver, Πάντα έχει γεμάτη στατιστική. Τόσο όσο μπορεί να κάνει. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να μοιράζεται τη θέση με ένα παίκτη όπω ο Ταβάρε, αλλά έχει εξαιρετική συνεργασία με του ε, κοντού τη ε, της Real και νομίζω ότι. Είναι μια χαρά να τον έχει στον παγκόσμιο σου. Εννοείται. Παρότι δεν ήταν ο καλύτερο παίκτη τη ματσάρα. Όχι, δεν βέβαια φέρουμε για τη ματσάρα, γι' αυτό αλλά σου λέω. Νομίζω... Έχει την ύνη. Γι' αυτό του επειδή δεν έχει παίξει ακριβώς, στον καλά, έχει ακριβώς, κατέβει. Ακριβώ. Και επίση να πούμε ότι μετά από αυτή τη ματσάρα, οι παίκτε που παίξαν πάρα πολύ, που, που αργέ δεν ήταν mm -hmm. μέσα σε αυτού, θα ξεκουραστούν. Είναι δεδομένο γιατί υπάρχει μια δολευδομάδα. Αντε, mm -hmm. δώσε και ένα, και ένα point guard για να κλείσουμε. Εντάξει, point guard δώσαμε τον καλά, το είχα ξεχάσει, αλλά θα δώσω έναν ένα, ένα προπονητή. Ένα. Α, προπονητή, να έχει και προπονητή δεν δώσαμε. Μόνο μη δώσει αυτό που δεν θέλω να δώσει. Κοίτα, αυτή την αγωνιστική θα δώσω Εργίνα Ταμάν. Α, Γιατί παίζει με την Εφέ. Θα δώσω Εργίνα Ταμάν, μπράβο. Την τρίτη. Α, και νομίζω ότι η Εφέ θα έρθει στο ΑΚΑ εξουθενωμένη πραγματικά. Καλά, εντάξει. Είναι και ομάδα που δεν έχει επιλογέ πλέον. Ε, ενώ στον πάγκο τη. Με 8 έπαιξε χθε. Με 8 έπαιξε χθε. Θα είναι πολύ κουρασμένη. Έχει και το παιχνίδι του εγχώριου πρωταθλήματο. Από την άλλη, ο Παναθνέκο που έχει το παιχνίδι του εγχώριου πρωταθλήματο. και έπαιξε και αυτό με κλειστό ρωτέισο στο παιχνίδι με 8 μόλι παίκτε ο κότσα Νομίζω ότι μέσα στο ΑΚΑ. Ε, με τον κόσμο στο πλευρό του, με όλη αυτή την ε, ατμόσφαιρα που, που, δημιουργεί και πλέον ο Παναθηναϊκός βρίσκεται, βρίσκεται, σε τροχιά νίκης, ανεξάρτητα από το τι έγινε στην Πασκόνια, γιατί όπως είπε και σωστά ο, ο Κότσο Αταμάν, εμείς αξίζαμε περισσότερο να κερδίσουμε το παιχνίδι στην Πασκόνια, παρά αυτό στην, <σομίως> στη Βαλένθια και θα συμφωνήσω μαζί του. Ε, μακάρι να τα είχαν κερδίσει και τα δύο, αλλά νομίζω ότι θα είναι εύκολο βράδυ, σα... δεν υπάρχουν εύκολο βράδυ, αλλά θα είναι εύκολο βράδυ, βατό για τον Παναθηναϊκό. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Νομίζω τώρα φτάσαμε Νομίζω εδώ, ότι τερδός. έχετε πάρει παιδιά αρκετέ σημειώσει. Ξανακούστε μα από την αρχή να σημειώνετε αναθέσει. Φτιάξτε ένα μικρό πλανάκι που κάνουν οι προπονητέ. Άσο 2, 3, 4, 5. Γράψτε πάνω τα ονοματάκια που σα έχουμε δώσει. Θα τις τι οργανώσει κιόλα. Και ό,τι είναι, στείλτε μα μήνυμα. Αν κερδίσετε. Αν δεν κερδίσετε, στου επόμενου. Στείλτε σε μένα γιατί δεν θα αργήσει να το δει το <laughs> Γεια σα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.